είσαι σε ένα κανάλι που πέρασε το lifestyle στον κόσμο, ναι, χρόνια ολόκληρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό όλο επιτείνει το όποιο πρόβλημα υπάρχει, δημιουργεί κατάθλιψη. Για παράδειγμα, το πρότυπο της πολύ ωραίας γυναίκας, της ψηλής ξανθιάς, γαλανομάτας κλπ. Και της πετυχημένης και της πλούσιας. Έχει δύο όψεις. Δεν με κάνει εμένα που είμαι τηλεθεάτρια στο σπίτι να πάθω κατάθλιψη που δεν είμαι έτσι. Όχι, όχι. Κοίταξε, υπάρχουν δύο όψεις. Μία είναι αυτή που λες εσύ ότι μπορεί τελικά να παρουσιάσει κάποια πρότυπα λάθος, αλλά πότε παρουσιάσει κάποια πρότυπα λάθος, σε μια λάθος κοινωνία, σε μια κοινωνία της φούσκας, σε μια κοινωνία της χαμένης παλήρειας, να το πω έτσι, λίγο αδόκιμα. Το θέμα είναι όμως ότι τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Η κοινωνία αλλάζει και αλλάζουν και τα δελτία ειδήσεων όλα. Ούτε το Star λοιπόν αυτή τη στιγμή μπορεί να παίζει lifestyle συνεχώς, γιατί δεν είναι έτσι η κοινωνία. Γι' αυτό και αλλάζουμε και το δελτίο μας. Δεν είναι πια το ίδιο. Προσπαθούμε να φέρουμε τους νέους με τα προβλήματά τους. Το lifestyle στο Star, εκτός από τις εκπομπές βεβαίως, στο δελτίο ειδήσεων θα πεθάνει σιγά σιγά. Γιατί θα πρέπει να βρούμε άλλα πρότυπα. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά δεν ήταν το πρόβλημα της κατάθλιψης αυτό. Γιατί το 2009 η κατάθλιψη ήταν 10% και τώρα έχει πάει 30%. Και όσο είπες προηγουμένως, πώς είναι δυνατόν ένας ισχυρός άνθρωπος, θα σου πω πολύ πιο ισχυρός από μένα, καμία σχέση, ακόμα ανίσχυρος μπροστά τους. Ο Νορβηγός Πρωθυπουργός λοιπόν βγήκε επίσημα στη Βουλή και ζήτησε άδεια 6 μήνες και τους είπε: έχω κατάθλιψη, δεν μπορώ να δουλέψω. Σας παρακαλώ πολύ να πάρω 6 μήνες άδεια. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που να το πάρετε, η ψυχανάλυση του Μιτεράν. Το οποίο έδωσε εντολή ο Μιτεράν, άδεια μάλλον στο γιατρό, να το βγάλει 10 χρόνια μετά το θάνατό του. Βγήκε λοιπόν αυτό το βιβλίο και λέει τις συνεδρίες που έκανε ο Μιτεράν κάθε Τετάρτη με τον γιατρό του. Φανταζόταν τον Μιτεράν, τον πιο ισχυρό άνθρωπο της Ευρώπης, να πηγαίνει στον ψυχαναλυτή του κάθε Τετάρτη. Τι μπορεί να κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του. Και ενώ ο Μιτεράν πήγε στον ψυχαναλυτή του, και ενώ ο Νορβηγός Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει 6 μήνες άδεια γιατί έχω κατάθλιψη στον νορβηγικό λαό. Ο οποίος το ξαναψήφισε φυσικά μετά. Γιατί καταλαβαίνω ότι για να κάνουμε ένα έντιμο άνθρωπο, καθαρό. Εδώ φοβόμαστε και κρυβόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δράματα στην ελληνική επαρχία. Υπάρχουν γυναίκες που μου έχουν στείλει εμένα μηνύματα που έχουν 6 μήνες να βγουν από το σπίτι τους γιατί δεν μπορούν να περπατήσουν. Δεν συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Σαπίζει η κοινωνία μας. Πρέπει να παρέμβουμε.